Όλο και χειροτερεύει η επίδοση των Ελλήνων μαθητών στο σχολείο. Σύμφωνα με το πρόγραμμα PISA του Οργανισμού Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας, η χώρα μας είναι 34η σε 37 χώρες με τους μαθητές της να έχουν χαμηλούς βαθμούς στην κατανόηση κειμένου, στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε υπέροχα παιδιά. Μπορούν να δώσουν πολύ περισσότερα από όσα μας δίνουν, αλλά δεν έχουμε τις ανάλογες υποδομές. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα θέλει οπωσδήποτε να ανασυνταχθεί, να αναδιαμορφωθεί. Διαφορετικά δεν μπορούμε να έχουμε αξιώσεις από τα παιδιά τα Ελληνόπουλα όταν είναι άνισες οι συνθήκες εκπαίδευσης σε σχέση με αυτά του εξωτερικού. Ένα θέμα που φαίνεται να επηρεάζει την απόδοση των μαθητών είναι και οι πολλές ώρες ενασχόλησής τους με την τεχνολογία και με τα κινητά, αφού έχει επιπτώσει στη βαθμολογία τους. Παρατηρούμε ότι τα παιδιά αφοσιώνονται σε αυτά, ειδικά στο κινητό τηλέφωνο, και υστερούν στο λόγο. Δεν μιλάνε καλά ελληνικά σε πολλές περιπτώσεις λόγω αυτού του γεγονότος. Τους απορροφά αυτό και χάνουν την επαφή τους με τον προφορικό λόγο. Και το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα παίζει ρόλο όσον αφορά την απόδοση των μαθητών, με τους δασκάλους να σχολιάζουν ότι δεν φταίνε μόνο τα παιδιά αλλά και το επίπεδο των σχολείων. Δεν κρινόμαστε επί ίσης ώρες. Ξεκινάμε από διαφορετικές αφετηρίες με διαφορετικά μέσα, σχεδόν χωρίς μέσα στην ελληνική παιδεία, και απλά βλέπουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι λογικό να είναι άνισο. Είναι σαν να τρέχει κάποιος με ένα υπερσύγχρονο αυτοκίνητο και ο άλλος να προσπαθεί να τον ακολουθήσει με ένα πατίνι. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το 27% των Ελλήνων μαθητών έπεσαν θύμα σχολικού εκφοβισμού σε σύγκριση με το 23% που έχουν οι υπόλοιπες χώρες που συμμετείχαν.